Είμαστε εργαζόμενοι από το ειδικό εργαστήρι Πτολεμαϊδας, θέλοντας να προφυλάξουμε την υγεία των παιδιών και των εργαζομένων, αποφασίσαμε να κάνουμε τακτικά το τεστ για το COVID. Ήρθαμε εδώ στο... Αυτό θα γίνεται περιοδικά, θα γίνεται κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε δύο εβδομάδες, ναι. Τώρα πια είναι διευκόλυνση το ότι έχουμε παράρτημα και θα λειτουργήσει. Είναι μεγάλη διευκόλυνση για μας να έχουμε το χώρο εδώ πέρα, εδώ στο πνευματικό που το έχει παραχωρήσει νομίζω και ο κύριος Πλακετάς, ναι, ο Δήμαρχος. Αυτά. Και ενδεχομένως θα μας βοηθήσει να κάνουμε πιο συχνά τεστ και άρα κάποια στιγμή και η Ιορδαία να βγει από. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως να έρθει ο κόσμος. Είναι πολύ εύκολο και πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα για το Δήμο Ιορδαίας η σημερινή. Ακριβώς. Η σημερινή ημέρα, μετά από πολύ καιρό και από ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Ιορδαίας και του Δήμου Πτολεμαϊδας και της Πτολεμαϊδας, γίνεται πραγματικότητα. Από σήμερα κινητές, ο ΙΟΔΗ θα έχει βάση στην Πτολεμαϊδα και αυτό θα είναι το πνευματικό κέντρο της Πτολεμαϊδας, όπου καθημερινά πολίτες θα μπορούν να προσέρχονται για να κάνουν δωρεάν ελέγχους, rapid test και μοριακούς ελέγχους, και πολίτες οι οποίοι επίσης θα εξυπηρετούνται, πολίτες οι οποίοι θέλουν να υποβληθούν σε κάποια επέμβαση, χειρουργική επέμβαση, θα μπορούν να κλείνουν στο τηλέφωνο, υπάρχει τηλέφωνο, να κλείνουν ραντεβού, να προσέρχονται, να κάνουν δωρεάν το μοριακό τους έλεγχο. Επίσης, πολίτες οι οποίοι είναι να υποβληθούν σε ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες και εγκυμονούσες για το κετό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω ως μέλος του τοπικού ΙΟΔΗ, τον κεντρικό ΙΟΔΗ, την Τρίτη ΙΠΕ, τον Δήμο Ιορδαίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι πραγματικά στάθηκαν αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Πότε λειτουργεί το γραφείο, ποιες ώρες, πόσες μέρες? Ακριβώς, καθημερινά οι συνάδελφοι θα είναι εδώ, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, 8.30 με 2.30, ευπρόσδεκτοι για όλους τους πολίτες της Ιορδαίας. Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου. Στο πνευματικό κέντρο. Έχει δική του είσοδο, ανεξάρτητη λειτουργία. Ακριβώς. Έχει δική του είσοδο, έχει άνετο χώρο στάθμευσης, οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται είτε με ραντεβού, είτε ακόμη και αν επιθυμούν, αν είναι κάτι επίγον και χωρίς τηλεφώνημα, θα γίνονται δεκτοί για να εξυπηρετηθούν. Καθημερινά 8.30 με 2.30, Δευτέρα με Παρασκευή.